Φίλες και φίλοι μου, γεια σας. Άλλη μία βραδιά μαζί με τα χρώματα του λόγου. Απόψε έχουμε ιδιαίτερη χαρά, γιατί το θέμα της συζήτησής μας είναι αφιερωμένο στον Έλληνα λόγο. Αγαπούμε το έργο αυτό και αγαπούμε και τους ιδρυτές, εμπνευστές, θεμελιωτές και συνεχιστές του, πραγματικούς αγωνιστές της ελληνικής γλώσσης, τους οποίους πέβδω αμέσως να παρουσιάσω και σε εσάς. Εξ αριστερών έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε και πάλι στην εκπομπή μας τον κύριο θεολόγο Σημεοφόρο, θεμελιωτή του Κώδικος Ελληνικής Γλώσσης. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Κύριε Σημεοφόρε, νομίζω ότι απόψε η εκπομπή τιμητικά σας ανήκει για το έργο σας και θα θέλαμε να μας δείξετε αυτή την μαγεία που κρύβει μέσα του ο Έλλην λόγος με τον τρόπο που μόνο εσείς γνωρίζετε. Εμπρότης να σας ευχαριστήσω για την ευγενική σας πρόσκληση και να σας πω ότι ο Έλλην λόγος είναι η νοητή δύναμη εμπνεύσεως. Και συνεπώς εμείς, παρότι αναφερόμεθα στον κώδικα της ελληνικής γλώσσης, λέμε ότι είμεθα υπηρέτε του Έλληνος λόγου. Ο Έλλην λόγος είναι εκείνη η δύναμη η οποία διέπει την ελληνική γλώσσα σε όλες τις μορφές της. Θαυμάσια. Η ελληνική γλώσσα, επιπροσθέτως να πω, είναι η μήτυρ των γλωσσών. Και εμείς έχουμε τρόπους, με τη μέθοδο του κώδικος, να ανιχνεύσουμε όλες εκείνες τις λέξεις που υπάρχουν τις άλλες λεγόμενες ξένες γλώσσες. Εξαιρετικό σαν αρχή, εξαιρετικό σαν εισαγωγή. Πέμπτω αμέσως να παρουσιάσω και την εκ δεξιών καθημένη, αγαπημένη συνεργάτηδα επί σειράν εκπομπών, γιατί κυρία Βαρβάρα Σταγιάννου, καλώς ήρθατε. Οφείλουμε να ομολογήσουμε στον αέρα ότι προσθέσαμε όσο μπορούσαμε τα δικά μας λιθαράκια για πολλά χρόνια ως ταπεινή εργάτε του Έλληνος λόγου. Νομίζω ότι το έργο σας έχει καταξιωθεί και δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά, γιατί είστε άξια συνεργάτης του κυρίου Σημεοφόρου, είστε το άτομο που επιμελείτε το όλο έργο και είστε ένα μεγάλο κομμάτι της ψυχής του όλου έργου. Είναι έτσι? Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και πραγματικά αξίζει να δώσουμε την τιμή στον Έλληνα λόγο και να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Σημεοφόρο που είχε την καλοσύνη να εμφανίσει αυτό το μεγάλο, το θεϊκό, εγώ πάντα λέω, δώρο, τον Έλληνα λόγο για τους συμπατριώτες μας, αλλά και για τους Έλληνες που με τον κώδικα του Έλληνος λόγου σημαίνονται φωτεινοί νόες, όπου και αν βρίσκονται, όπου και αν κατοικούν. Ακριβώς έτσι. Δίνουμε λοιπόν, θέλετε να προσθέσετε ναι, κάτι θέλω ακόμη. Να προσθέσω παρακαλώ. Ότι σε λίγες ημέρες συμπληρώνονται 18 ολόκληρα χρόνια όπου συνεργαζόμαστε με τον κύριο Σημεοφόρο και ήταν ακριβώς αυτή η εποχή πριν 18 χρόνια όπου πρωτοήλθα σε επαφή με το πρωτότυπο έργο του και από εκεί άρχισε μία πραγματική οδύσσια, αλλά νομίζω τα αποτελέσματα είναι θεαματικά, κυρία Λιβανός. Πολύ καλά κάνετε και το αναφέρετε, επομένως έχουμε κατά έναν τρόπο γενέθλια, σαν να λέμε. Ναι, ναι, ναι. Μπορούμε να γιορτάσουμε γενέθλια, κύριε θεολόγε Σημεοφόρε. Χαίρομαι ιδιαίτερα που συμβαίνει στην εκπομπή μας απόψε να το μνημονεύουμε αυτό. 20 χρόνια μελέτης, σκληρής δουλειάς και κυρίως αφοσιωμένης αγάπης σε αυτό που λέμε Έλλην λόγος και 18 χρόνια, όπως είπε η κυρία Σταγιάννου, συνεχούς αγώνος. Δημοσιεύσεως. Και δημοσιεύσεως. Πώς ξεκίνησε ο Έλλην λόγος και πώς συνεχίζει, θα θέλαμε να ξέρουμε. Η μελέτη των αρχαίων κειμένων, η μελέτη των θρησκευτικών βιβλίων του Ευαγγελίου οδήγησε την σκέψη μου μέσω της παρατηρήσεως αυτών των λεγόμενων συμπτώσεων, mm-hmm. όπου ένα γράμμα εκφράζει μία βασική μονοσήμαντη έννοια και αυτή ενυπάρχει σε όλες τις λέξεις όπου και αν το γράμμα αυτό ευρίσκεται. Αυτή ήταν η βασική σκέψη, όμως θέλω να πω και κάτι άλλο. Και εγώ ευγνώμονω την κυρία Σταγιάννου που
με τόσο φιλότιμο, με τόση πίστη εργάστηκε. Αλλά δεν είναι μόνον αυτή. Οφείλω να εκφράσω ευγνωμοσύνη και σε εκείνους τους φίλους, τους καλοπροαιρέτους ανθρώπους, οι οποίοι στο άκουσμα αυτού του καινοφανούς έργου και μηνύματος έδωσαν προσοχή, μελέτησαν και ομολόγησαν τη μεγάλη ωφέλεια που προέκυψε στη ζωή τους. Αντιθέτως θα πω, ένιωσα λύπη για εκείνους που δεν γνώρισαν το έργο, αλλά βιάστηκαν να γίνουν κριτές με διάφορες κακές, θα πω έτσι, διατυπώσεις. Εμείς είμαστε εις θέση, ανά πάσα στιγμή, να αποδείξουμε ότι οι ισχυρισμοί μας για τον πλούτο της ελληνικής γλώσσης είναι δυνατοί, είναι πέραν πάσης αμφιβολίας. Επίσης, είμεθα εις θέση να αποδείξουμε ότι οι ελληνικοί μύθοι κρύβουν μια υπερτάτη ηθική διδασκαλία. Πάρα πολύ όμορφα αυτά και έρχομαι στην κυρία Σταγιάννου για να την παρακαλέσω να μας εξηγήσει όσο πιο απλά και σύντομα βεβαίως γίνεται. Αυτό που λέμε, κυρία Σταγιάννου, κώδικς του Έλληνος λόγου, πώς ακριβώς λειτουργεί για τους ανθρώπους που ίσως το ακούν για πρώτη φορά απόψε? Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Ίσως είναι μεγαλόστομες οι διατυπώσεις, αλλά ο ίδιος ο Έλλην λόγος απολογείται γι' αυτό μέσα σε εισαγωγικά. Ο Ηράκλητος αναφέρει σε μία διατύπωσή του «Την πρώτην ομόνιαν δια των εναντίον συνήψε» και αναφέρεται στην ζεύξη δύο αντιθέτων δυνάμεων, ηλεκτρικών δυνάμεων, όπου έχουμε ως αποτέλεσμα την δόμηση του πρώτου ατόμου της ύλης. Ομοίως, συμπληρώνει εν συνεχεία ο Ηράκλητος, και η γραμματική, την τέχνη της φύσεως μιμουμένη, δόμησε το πρώτο κύτταρο του Έλληνος λόγου δια της ζεύξεως ενός αφώνου και ενός φωνήεντος. Δηλαδή, όλο το μεγαλείο που εκτιλήσεται ενώπιόν μας και που φωτίζει την διάνοιά μας, είναι αυτή η δόμηση του πρώτου κυττάρου του Έλληνος λόγου, δηλαδή της πρώτης συλλαβής. Θα εννοήσουμε ότι τα άφωνα, αυτά που κακώς ονομάζουμε σύμφωνα, σύμφωνα γίνονται αν συμφωνήσουν με το φωνήεν και κάνουν τη συλλαβή, αυτά τα άφωνα είναι ο βασικός νοηματικός ιστός της λέξεως. Τα φωνήεντα έρχονται σαν φώτα, σαν φανή, να φωτίσουν με πολλούς τρόπους την έννοια του αφώνου. Παραδείγματος χάρη, γιατί το παράδειγμα είναι και το καλύτερο. Λέμε το βήτα, κατά τον κώδικα σημαίνει την ενέργεια. Σημαίνει κατά τον κώδικα την ενέργεια, αλλά η επιβεβαίωση, κυρία Λιβανός, έρχεται με το λεξικό μας. Διότι όταν λέμε τη λέξη βίος, δεν εννοούμε τίποτε άλλο παρά αυτήν την ενέργεια, γιώτα που απαύστος τροφοδοτεί όμικρον τον χώρο του σώματός μας και έτσι εμείς ζούμε. Δηλαδή, με απόλυτον ακρίβεια, ο Έλλην λόγος αποφαίνεται περί των ενιών. Βεβαίως εδώ δεν θα κάνουμε μάθημα, έχουμε και 10 βιβλία στην διάθεση των ενδιαφερομένων, έχουμε και στο διαδίκτυο μαθήματα λεπτομερέστατα για όσους ενδιαφέρονται να εντρυφήσουν. Το αποτέλεσμα όμως είναι μεγαλειώδες. Αυτό ακριβώς κρατάμε. Το σύνολο των βιβλίων, απλώς θα θέλαμε να μας πείτε, κυρία Σταγιάννου, είναι ποιο? Τα βιβλία μας είναι 10. Mm-hmm. Αυτά όμως που πρόκειται να εκδοθούν, αν ο Θεός μας αξιώσει, είναι πάρα πολλά. Α, υπάρχουν και άλλα που δεν έχουν εκδοθεί. Μα είναι πάρα πολλά, γιατί οι πληροφορίες που συνεχώς ανακύπτουν μας αφήνουν και εμάς προεκπλήξεως. Είναι πάρα πολύ το υλικό, όλα μας τα αρχαία κείμενα. Εάν αποκωδικοποιηθούν, καταλαβαίνετε ότι θα αποδώσουν βιβλία ούκ έστιν αριθμός. Είναι 10, τα 3 αφορούν τη μαθητεία βεβαίως και τα άλλα 7
αφορούν την αποκωδικοποίηση, όπου εκεί εφαρμόζοντας την μέθοδο του Έλληνος λόγου, την κωδική μέθοδο, έχουμε μία πολύ σπουδαία απόδοση των νοημάτων, τα οποία αποδίδονται τουλάχιστον σε δύο επίπεδα και περισσότερο. Το πρώτο επίπεδο είναι το επιστημονικό και το δεύτερο επίπεδο είναι αυτό το υλικό το οποίο εμείς αντιλαμβανόμεθα, ή το πνευματικό ή το ηθικό, δηλαδή ένας μύθος ή μία λέξη, μπορεί πολυτρόπως να αποδώσει τα νοήματα με την βοήθεια του Έλληνος λόγου. Πάρα πολύ καλά. Κύριε Σημειοφόρε, μετά από αυτά που ακούσαμε να μας λέει η κυρία Σταγιάννου, το επόμενο ερώτημα που θα θέλαμε να μας απαντήσετε είναι: ένας κοινός τηλεθεατής ή μία τηλεθεάτρια που αυτή τη στιγμή παρακολουθεί την εκπομπή μας, μπορεί να αναρωτηθεί, είναι εύκολο να μάθω και εγώ πώς αποκωδικοποιείται το κάθε γράμμα, τι σημαίνει το κάθε γράμμα, ή είναι κάτι που απαιτεί ιδιαιτέρως μεγάλη μελέτη? Θα πω ταυτοχρόνως και εύκολο και δύσκολο. Όταν υπάρχει ενδιαφέρον, όλα γίνονται εύκολα. Σωστό. Να πω και μία άλλη προτασούλα. Πολλές φορές λέμε αυτό είναι δύσκολο να γίνει ή μας φαίνεται δύσκολο. Ποια είναι η αλήθεια? Ότι το άγνωστο μας φαίνεται δύσκολο. Το γνωστό, όταν μας γίνει γνωστό, τότε φαίνεται εύκολο. Διαπιστώνουμε δηλαδή ότι ήταν εύκολο. Αλλά όταν πρόκειται για μαθητεία, θα πω το εξής. Ο μαθητής, που είναι ωραία λέξη, η λέξη μαθητής, πρέπει να ενδιαφέρεται. Κανείς μα κανείς δεν είναι δυνατόν να βάλει στον εγκέφαλο, στη σκέψη ενός άλλου ανθρώπου με το ζόρι γνώσης. Τι κάνει όμως ο κώδικς της ελληνικής γλώσσης? Πώς μαγνητίζει τον αναγνώστη? Παρουσιάζει έναν πίνακα. Α. Το γνωστό μας ελληνικό αλφάβητο. Μάλιστα. Δίπλα σε κάθε γράμμα παραθέτει με μονοσήμαντο τρόπο την βασική κωδική έννοια. Ωραία. Απλά. Αυτή η κωδική έννοια ισούται με την έννοια σημασία που λέμε στην καθομιλουμένη και με την έννοια ιδέα που είναι προκοσμική δύναμη του λόγου. Μάλιστα. Αυτή η ιδέα ενυπάρχει και στο βιβλίο του Ερμού του Τρεις Μεγίστου και στα ορφικά κείμενα και κατά τρίτον υπάρχει στο αυθεντικό κείμενο του Τιμαίου του Λοκρού, από όπου ο Πλάτων έκανε γνωστό τον κόσμο των ιδεών. Νομίζω ότι σαν αρχή ήδη μας γοητεύσατε και επειδή θέλουμε να γευτούμε περισσότερη γοητεία, θα πάρουμε ένα πρώτο διαλυματάκι και αμέσως μετά θα επανέλθουμε με το μοναδικό φως του Ελλήνος λόγου. Δεύτερο μέρος της εκπομπής με τα χρώματα του λόγου, μιας εκπομπής που σίγουρα θα καταγραφεί, φίλες και φίλοι μου, στα αρχεία της προσωπικής σας αγαπημένης μνήμης, γιατί απόψε πρωταγωνιστεί εδώ ο Ελλήν λόγος. Και δεν θα χάσω ούτε δευτερόλεπτο, θα λάβω σαν αρχή της επόμενης συζήτησης που πρέπει να ξεκινήσει, κύριε Σημειοφόρε, αυτό το περί ιδέας που είπατε, η λέξη ιδέα. Κυρία Σταγιάννου, πώς θα μπορούσε να ερμηνευτεί βάσει του κώδικος του Ελλήνος λόγου? Αρχίζουμε και ζεσθενόμαστε. Και ζεσθενόμαστε τώρα. Πάρα πολύ ωραία. Και θέλουμε να ζεστάνουμε και όλους και όσες μας παρακολουθούν. Έτσι. Μίλησε ο κύριος Σημειοφόρος προηγουμένως για τον κόσμο των ιδεών. Μίλησε επίσης για έναν πίνακα, τον οποίο έχουμε σε όλα μας τα βιβλία, τι σημαίνει το κάθε γράμμα. Έτσι λοιπόν, προσεγγίζουμε τη λέξη ιδέα και ρωτάμε τον κώδικα να μας πει τι σημαίνει το κάθε γράμμα. Κατά τον κώδικα λοιπόν του Έλληνος λόγου, το γιώτα σημαίνει την κατερχομένη ακτινοβολία λίγο-λίγο και συνεχώς. Το δέλτα σημαίνει την δύναμη. Αναμφιβόλως, η ιδέα περιέχει αυτόν τον φωτισμό που έρχεται με δύναμη και ζητάει να εκφραστεί. Μία ιδέα που μας έρχεται και δεν την διακηρύσουμε,
είναι μία ιδέα που δεν έχει ζωή. Όμως, η λέξη ιδέα με το ε και το α μας λέει. Το ε σημαίνει την πορεία, την κίνηση και την έκταση και το α σημαίνει την αρχική δύναμη. Άρα, η λέξη ιδέα περιγράφει την κατερχομένη ακτινοβολία ή φώτιση, δέλτα που με δυναμισμό έρχεται εδώ και με το ε και το α έχουμε την λεξούλα αυτή που κατά το λεξικό μας σημαίνει εμπρός, προχώρα, εμπρός λοιπόν, σου επιτρέπω. Άρα η λέξη ιδέα ζωντανεύει μέσα στο νου, συγγνώμη, ζωντανεύει μέσα στο νου μας και με τον κώδικα αποδίδει όλο το δυναμικό της νόημα. Αν τώρα, κύριε Σημεοφορέ, αν μου επιτρέπετε, αν μπροστά από το γιώτα βάλω ένα έψιλον που σημαίνει την πορεία, την κίνηση, την έκταση, τότε αυτή η ιδέα γίνεται είδος. Και βλέπουμε πώς η ιδέα, όταν εκδηλωθεί σε αυτό το φυσικό κόσμο, εκδηλώνεται ως είδος το οποίο γίνεται, γίνεται αντιληπτό από τις αισθήσεις μας. Απίστευτα γρήγορα, εγώ είδα να εκτιλήσονται έννοιες, κάτι δεν ξέρω μέσα μου, κύριε Σημειοφόρε, άρχισε να γεννά ιδέες, εικόνες, πλούσιο κόσμο που δεν μπορούσα να τον φανταστώ ότι μπορεί να κρύβει μία λεξούλα μόνο. Συμπέρασμα. Συμπέρασμα. Αβίαστο μάλιστα. Ναι. Όταν ομιλούμε για την ελληνική γλώσσα, χωρίς καλά-καλά να σκεφτούμε, διαπιστώνουμε ότι αυτή περιέχει τα σπέρματα του λόγου, του θείου λόγου, και αφενός με διηγείται για τα έργα του δημιουργού και για την ίδια τη δημιουργία. Οι ιδέες λοιπόν είναι οι δυνάμεις οι οποίες βούληση του Θεού δημιουργού εκκινήθησαν και μετέφεραν την μορφή σε όλες τις σωματικές υπάρξεις της ύλης. Τώρα πώς φτάνουμε στην ορατή φύση που κατά τον κώδικα ονομάζεται με την μονοσύλλαβη λέξη «μα» που σημαίνει μήτυρ. Μάτυρ, μήτυρ. Α, μάλιστα. Μόνο η μα συλλαβή σημαίνει μήτυρ. Μία συλλαβή μόνο. Βεβαίως. Μάλιστα. Αν πούμε τώρα για την Παναγία, την μητέρα του Ιησού, η οποία λέγεται Μαρία, μόνο με το μα έχει το όνομα της φύσεως. Και το ρία είναι το εκδηλωτικό της λαμπρότητος του γενομένου, του Υιού της, ναι, ο οποίος είναι το άρι, το καταλληλότερο, το λαμπρότερο, κατά το λεξικό, το άριστο. Mm. Πάντα αυτές είναι οι έννοιες του λεξικού, ναι, και ο κώδικας επιβεβαιώνει τις ορθές ετυμολογήσεις των λεξικών. Θέλω όμως να σας πω, παρακαλώ, ότι εν τέλει στη δημιουργία, εμείς ως όντα έμβια ζούμε στον αισθητό κόσμο. Και αυτός ο κόσμος με τους αστέρας, με τους ηλίους, με τις φάσεις των αστρικών σωμάτων και πλανητικών σωμάτων είναι ένα θαύμα. Είναι ένα θάμα, με άλλη λέξη. Mm-hmm. Και συνεπώς το ερώτημα τίθεται εδώ. Αυτός ο κόσμος κυβερνάται με νοημοσύνη, με σοφία. Μέγα ερώτημα. Οι πρόγονοί μας έθεσαν το όνομα Θέμης να ονομάζει μια δύναμη δικαιοσύνης. Α. Έτσι λοιπόν μέχρι σήμερα τα ελληνικά δικαστήρια, εκεί όπου στο βαθμό που συμβαίνει αποδίδεται δικαιοσύνη. Όποιος αδικείται προσφεύγει στην Θέμηδα και η Θέμης είναι η βούληση του δικαστού, ο οποίος απονέμει δικαιοσύνη. Το εκπληκτικό είναι ότι από μία λέξη προκύπτει άμεσα μία άλλη λέξη και ξέρετε τι βλέπω, κυρία Σταγιάννου. Αυτό που είπε πριν ο κύριος Σημεοφόρος, το σπέρμα, εδώ, σε αυτή τη σύντομη συζήτησή μας, με το που έπεσε στο νοερό έδαφος που έχουμε δημιουργήσει εδώ, βλάστησε ήδη.
Έτσι. Και κάθε φορά έχουμε ένα νέο άνθος. Είναι απίστευτη η ταχύτητα που πραγματικά μας προκύπτει κάτι νέο και εντυπωσιακό. Εγώ θέλω τώρα να σας εντυπωσιάσω περισσότερο. Θα το χαρώ ιδιαίτερα. Θα γυρίσω πίσω στην ιδέα η οποία γίνεται είδος. Ναι. Ερώτησης. Είναι γνωστό κατά τους επιστήμονες ότι η ζωή ξεπήδησε από το νερό. Mm-hmm. Γνωστότατο. Βέβαια. Είναι γνωστόν κατά τη διατύπωση του Ηρακλήτου ο θάνατος του πυρός γεννά τον αέρα, ο θάνατος του αέρα το υγρό και ο θάνατος του υγρού το στερεόν. Έτσι. Άρα λοιπόν η πρώτη ύλη είναι το πυρ. Συμφωνούμε. Βεβαίως. Η πρώτη ύλη είναι το πυρ. Ας φανταστούμε λοιπόν αυτό το πυρ να κατέρχεται και να εισέρχεται σε έναν εσωτερικό χώρο. Σημειώνω. Το πυ σημαίνει το πυρ. Ναι. Το σίγμα σημαίνει τον εσωτερικό χώρο. Όταν το πυρ κατέβει και υγροποιηθεί, με το πυ και το σίγμα έχω τη λέξη πόσης. Η πόσης της πόσιος που είναι το υγρό. Ναι. Γνωστοτά ναι, τη λέξη. Ναι, ναι. Από την πόση τώρα, από το υγρό, προκύπτουν πάντα τα είδη. Σαφώς. Από το νερό βγαίνουν όλα τα είδη. Mm-hmm. Δίπλα στην πόση γράφω η γέννηση όλων των ειδών. Έχω τη λέξη Ποσειδών. Ah. Ο Ποσειδών είναι θεός των υδάτων. Αλλά μέσα στη λέξη Ποσειδών αναφέρεται με το π και το σίγμα η πόσης, αλλά αναφέρεται και με το ειδών, η δόμησης όλων των ειδών, όμως επειδή η ελληνική γλώσσα και ο Έλλην λόγος αποκαλύπτουν και το θείο μεγαλείον, με το δέλτα και το νι του ονόματος Ποσειδών έχουμε την δύναμη του νοός, δηλαδή την διάνοια. Άρα ποιος είναι ο Ποσειδών, αρχικός με το π σημαίνεται ο πατήρ Θεός και η διάνοια και σε ένα κατώτερο επίπεδο έχουμε την υγροποίηση του πυρός, την υγροποίηση από του πυρός που γίνεται αέρας και από τον αέρα στο γίνεται νερό και έτσι ο Ποσειδών μας αποκαλύπτει με το όνομά του ότι εδώ έχουμε την εκδήλωση του δημιουργού που δομεί τα είδη και αν δεν το είπα καλά ο κύριος Σημεοφόρος σας με διορθώσει, ας το φέρει. Νομίζω, ας μου επιτραπεί η επιλογή του επιθέτου, ανατριχιαστικό, αυτό που αισθάνεται κανείς όταν με την ερμηνεία που μας έδωσε η κυρία Σταγιάννου συνειδητοποιεί ότι μόνον μία λέξη γεννά τόσο γρήγορα άλλες λέξεις, άλλες έννοιες και έχει μέσα της μία τέτοια δύναμη με τα γράμματά της που πραγματικά πειθόμεθα ότι δεν μπορεί να υπάρχει άλλη γλώσσα αυτή τη στιγμή στον κόσμο που να κάνει κάτι αντίστοιχο. Είναι μοναδική η ελληνική γλώσσα. Συμπαντική γλώσσα. Ποια άλλη γλώσσα μπορεί αυτή τη στιγμή να έχει τέτοιες έννοιες κρυμμένες που με ένα έκαστο εκ των γραμμάτων της να μπορεί να γεννάει καινούργιες έννοιες και να σημαίνουν όλες κάτι κοινό. Μόνο αυτό να συμπληρώσω γιατί είναι βασικό. Με μία λέξη αποδίδεται και το θεολογικό κείμενο, γιατί όλες οι ελληνίδες λέξεις μας διηγούνται την δόξα του Θεού, διηγούνται και την επιστημονική γνώση, αλλά εν συνεχεία δίνουν και μια ηθική διδασκαλία. Είναι απίστευτο, απίστευτο. Πίστευτο θα πω εγώ κατόπιν των εξηγήσεων που δυνάμεθα να παραθέσουμε. Θέλω να καυτηριάσω αυτή την αντίληψη ορισμένων να ισχυρίζονται, να ισχυρίζονται απίθανα. Όπως? Όσον αφορά την ελληνική θεολογία, ονοματολογία. Λένε Φερρυππίν ότι οι θεοί ήσαν έξυπνοι άνθρωποι και οι άλλοι ήσαν χαζοί και οι χαζοί τους έκαναν θεούς. Αυτά είναι ανυπόστατα. Ναι. Τι θέλω να σας πω εγώ εδώ. Αφού είπαμε ότι η Θέμης σημαίνει το θάμα της φύσεως, αλλά και τη δικαιοσύνη που ενυπάρχει εκ Θεού σε αυτή τη δημιουργία, στην ελληνική
θεογονία και θεολογία, αυτή τώρα πρέπει να ενωθεί με ένα, με μια δύναμη, με έναν άντρα τροποντινά, με μια δύναμη του Θεού, και πρέπει να γεννήσει τέκνα τα οποία θα φροντίζουν τους κατοικούντας επί της γης, τι εμάς ωραίο. Τους ανθρώπους. Τέλειο. Ναι, ναι, τι ωραίο. Η κυρία Σταγιάννου θα μας πει πώς ονομάζονται οι τρεις θυγατέρες της Θέμηδος, mm-hmm. και θα δούμε ότι στο όνομα το γενικό των τριών θυγατέρων, ναι. υπάρχει η έννοια φροντίς, για να νιώσουμε ότι ο ήλιος όταν ανατέλει το πρωί φροντίζει όλα τα έμβια επί πλανήτου, και όταν δει επιτρέπει την δρόσο να επέρχεται ώστε να νιώθουν ανακούφιση εκείνοι που έχουν ταλαιπωρηθεί από τον καύσωνα της ημέρας. Κυρία Σταγιάννου, να μας πείτε για τις ώρες. Έχετε τον λόγο, και πραγματικά νομίζω ότι όλοι περιμένουν αυτού του είδους την δροσιά αυτή τη στιγμή. Ένα πολύ λαμπερό άφωνο στην ελληνική μας αλφάβητο είναι το ρο. Mm. Το ρο με το άλφα που σημαίνει την αρχική δύναμη, δομή τη συλλαβή ρα. Όταν λέμε ρα, εννοούμε τον υπέρτατο φωτισμό, ο οποίος ρέει. Αν επιστρέψουμε πίσω στον Ηράκλητο, αυτή η ροή θα γίνει ροή αέρος, ροή υγρού, ροή στερεού, γιατί και το στερεόν έχει μέσα του τη ροή των ηλεκτρονίων. Όταν θέλουμε να θαυμάσουμε αυτό το ρα, το υπέρτατο φως, εμείς εδώ οι Έλληνες επί πλανήτου λέμε ώρα, και ακούμε τη λέξη ώρα. Ώρα. Η λέξη ώρα με δασία σημαίνει την ώρα με την οποία μετρούμε τον χρόνο, δηλαδή το φως της ημέρας. Mm-hmm. Ώρα. Όμως, αν βάλουμε ψηλή και πάμε στο λεξικό μας, η λέξη ώρα με ψηλή σημαίνει την φροντίδα. Ah. Σαν συνθετικόν, ναι. το ξέρουμε όλοι, την έννοια αυτή της λέξεως. Θυρωρός, πυλωρός, ακτεωρός. Είναι ο φροντιστής. Ναι, ναι. Βλέπουμε λοιπόν ότι όταν η δύναμη του Διός ενώνεται με την Θέμηδα, με το θαύμα της φύσεως, γεννά τρεις θυγατέρες που εν συνόλο ονομάζονται ώρες, για να δηλωθεί η φωτεινή φροντίδα των υπερτάτων δυνάμεων, και ότου θαύματος αυτές οι τρεις θυγατέρες έχουν τα ονόματα Ευνομία, Δίκη και Ειρήνη. Δηλαδή, πρέπει να ενωθεί η δύναμη με το θαύμα της φύσεως για να έχουμε ευνομία, καλόν νόμο, καλή νομή. Όμως το ρήμα νέμο, κυρία Λιβανός και στους φίλους που μας ακούν, αν πάμε στο λεξικό θα το επιβεβαιώσουμε, σημαίνει μοιράζω κατά αναλογίαν. Έτσι. Η αναλογία ορίζει το δίκαιον, διότι αν κάποιος θέλει 10 μονάδες για να επιβιώσει και ο άλλος θέλει 2, δεν θα δώσεις 6 και 6, mm-hmm. θα δώσεις αυτό που ο καθένας χρειάζεται. Άρα λοιπόν η ευνομία μας διδάσκει να μοιράζουμε ορθώς τα αγαθά. Η δίκη, που σημαίνει το δίκαιον ή την δύναμη κάτω, είναι αυτή που επιβλέπει όλα να γίνονται κατά νόμον. Και τότε μόνον θα έρθει η ειρήνη. Η ειρήνη με το ρο και το νι σημαίνει τον φωτεινό νου, τον ρέοντα υπέρτατο νου. Και πάλι θα θαυμάσουμε ότι μέσα στην ειρήνη εν υπάρχει η έννοια του ρήματος ήρω με έψιλον γιώτα που σημαίνει λέγω και συνδέω. Άρα η φωτεινή σύνδεση, η ειρηνοποιός δύναμης θα έρθει όταν επί πλανήτου αυτές οι τρεις θυγατέρες του Διός και της Θέμηδος επικρατήσουν, επιβληθούν και μας φωτίσουν. Νομίζω ότι κανείς μπορεί να μείνει μόνο με το στόμα ανοιχτό
και με το μυαλό ανοιχτό ταυτόχρονα, παρακολουθώντας αυτού του είδους την ερμηνεία, αλλά